Ο Ορέστης Μακρής, σπουδαίος και δημοφιλής ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, γνωστός από τον ρόλο του Μεθύστακα, με τον οποίο σχεδόν ταυτίστηκε καλλιτεχνικά. Ο ηθοποιός γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου του 1899 στη Χαλκίδα. Σπούδασε φωνητική μουσική στο Οδείο Αθηνών και στα 20 του στρατεύτηκε και υπηρέτησε στη Μικρά Ασία. Όταν το 1930 άνοιξε το εργοστάσιο δίσκων της Κολούμπια, ένας από τους πρώτους που πήγαν να ηχογραφήσουν ήταν ο τενόρος και μετέπειτα ηθοποιός Ορέστης Μακρής. Ο απόφοιτος του Οδείου Αθηνών έκανε ντεμπούτο το 1925 στο θείας οπερέτας της Ροζαλίας Νίκα. Σύντομα διέπρεσε με το εντυπωσιακό παράστημα και την γοητευτική φωνή του, ερμηνεύοντας το ταγκό της Λεϊλά που συγκίνησε το κοινό της εποχής. Εκτός βέβαια από τον Μεθύστακα, ο αλυσμόνητος Μακρής διέπρεψε στο μεγάλο πανί και σε πολλούς ακόμα ρόλους, από αυστηρός καθηγητής και ευαίσθητος αμαξάς μέχρι και ακόμη αυστηρότερος πατέρας, θείος και σπιτρονοικοκύρης, ακόμη και πριμαντόνα. Το 1928, σε περιοδεία στην επαρχία με το θείασο του Εμίλιου Βεάκη, οι συνάδελφοί του ανακάλυψαν ακόμη ένα ταλέντο του Ορέστη Μακρή εκτός από το τραγούδι. Ένα μεσημέρι, όπως έτρωγαν όλοι μαζί, ο συνήθως μετρημένος και ήσυχος ηθοποιός αποφάσισε να κάνει ορισμένες μιμήσεις για να τους φέρει στο κέφι. Σηκώθηκε τρεκλίζοντας από θέση οκλαδών και με φωνή σπαστή και συρτή τους έκανε το μεθυσμένο. Όλοι λύθηκαν στα γέλια και δεν θα ήταν παρά ένα αστείο αν δεν βρισκόταν ανάμεσά τους ο Βεάκης. Μόλις τον είδε, κατάλαβε ότι ο νεαρός τενόρος δεν έπρεπε να περιοριστεί στο τραγούδι. «Δεν χρειάζεται καν να το σκεφτείς», του είπε. «Πρέπει να βγεις στην επιθεώρηση και μόνο με αυτό το νούμερο θα χαλάσεις κόσμο», του είπε χαρακτηριστικά και με ύφος που δεν σήκωνε αντίρρηση. Το 1932, ο σπουδαίος ηθοποιός εμφανίστηκε στο Ρεξ παίζοντας την επιθεώρηση Παπαγάλος, όπου επιχείρησε το νέο του ξεκίνημα: «Τους μπεκρίδες και αν δικάσουνε, άδικα θα τους κρεμάσουνε», έλεγε κάνοντας το μεθυσμένο και ξεσηκώνοντας το κοινό που έτρεχε στο θέατρο μου και μόνο για να απολαύσει το συγκεκριμένο νούμερο. Ο ήρωας που υποδιόταν ήταν πραγματικό πρόσωπο που πολύ συχνά περιφερόταν στα γραφικά σοκάκια και ταβερνάκια της πλάκας. Ο Ορέστης Μακρής τον είχε δει και είχε αντιγράψει εκφράσεις και κινήσεις για να τις μεταφέρει στο ρόλο που έπαιζε στην παράσταση. Εκτός από Μεθύστακας, ο ηθοποιός διέπρεψε στον κινηματογράφο και σε άλλους ρόλους όπως καθηγητής γυμναστικής, αμαξάς, πατέρας, αντιπατρονκοριτσιών και σπιτονοικοκύρης. Επίσης έγραψε ιστορία στο θέατρο το 1959 όταν ήρθαν στην Αθήνα τα μπαλέτα Μπολσόι για παραστάσεις στο Ηρώδιο. Ο Μακρής εργαζόταν τότε στο Περοκέ και για να σατιρίσει το διάσημο χορευτικό σχήμα έστησε τη δική του χορογραφία με θέμα τη λίμνη των Κύκνων. Οι μπαλαρίνες Κύκνοι όμως ήταν ο Βασίλης Αυλονίτης, συγγνώμη, ο Νίκος Σταυρίδης και ο Σταύρος Παράβας. Όσο για τον ρόλο της Πριμαντόνας, που δεν ήταν άλλος από ένα τεράστιο και αλλοπρόσαλο φτερωτό Κύκνο, τον είχε κρατήσει για τον εαυτό του ξεσηκώνοντας και πάλι το κοινό. Ο γνωστός ηθοποιός θα κατασταθεί από την ανική του ηλικία στην οδό Φρυνίχου, στην Πλάκα, που εκεί το 1925 και σε ηλικία 27 ετών θα γνωρίσει την 15χρονη τότε Βαρβάρα και θα αναπτύξουν μια όμορφη και τρυφερή σχέση. Την ίδια χρονιά θα ανέβει για πρώτη φορά με επιτυχία στη θεατρική σκηνή ως τενόρος σε οπερέτες της εποχής. Οι γονείς της, από τις σημαντικότερες αθηναϊκές οικογένειες με οικονομική επιφάνεια, δεν αποδεχόταν τον τότε νεαρό θεατρίνο, οι γονείς της κοπέλας που γνώρισε εννοώ, και τότε εκείνος αποφασίζει να την κλέψει με το ζευγάρι να στεγάζει τον ανικό του έρωτα σε ένα μικρό σπίτι στο Κουκάκι. Παντρεύονται και αποκτούν δύο παιδιά, την Κατερίνα και τον Θεμιστοκλή, και το 1929 με το θάνατο του πατέρα της γυναίκας του, οι σχέσεις της οικογένειας με τον Ορέστη Μακρή θα αποκατασταθούν, καθώς τελευταία επιθυμία του είναι να επιστρέψει η κόρη του στο πατρικό με τη νέα της οικογένεια. Μετακομίζουν λοιπόν στο πατρικό της στην οδό Αδριανού στην Πλάκα, με την καριέρα του να σημειώνει μεγάλη άνοδο σε επιθεωρήσεις και οπερέτα. Εδώ το βλέπουμε με τη σύζυγό του, με την αγαπημένη του σύζυγό. Το 1954
Εκτός από αυτό, ο ρόλος του Μέα Θησού έμελε να το συνοδεύει για την υπόλοιπη επαγγελματική του καριέρα. Ακόμη και μέχρι σήμερα, το όνομά του είναι συνυφασμένο με αυτόν τον ρόλο. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό ηθοποιό. Το 1954, λοιπόν, στα χρόνια της μεγάλης επιτυχίας του και καθιέρωσής του, η οικογένειά του θα εγκατασταθεί στο Χαλάνδρι σε ένα υπέροχο σπίτι γεμάτο κερασιές, όπου θα ζήσει μέχρι και το τέλος της ζωής του το 1975. Και 4 χρόνια αργότερα θα τον ακολουθήσει, το 1979 δηλαδή, η μεγάλη αγάπη της ζωής του και πάντα πιστή και αφοσιωμένη γυναίκα του, Βαρβάρα. Όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, έφτιαξε έναν ωραίο κήπο με κερασιές στο σπίτι του στο Χαλάνδρι και περνούσε πολλές ώρες περιποιούμενος στα μποστάνια του. Στα τελευταία του όλοι τον αποκαλούσαν ως ένα χαρούμενο, χορτασμένο από την επιτυχία και πτυχισμένο άνθρωπο που απολάμβανε να περνά χρόνο κοντά στην οικογένειά του. Λίγο πριν πεθάνει, ζήτησε από τον εγγονό του να τον πάει για μια τελευταία φορά στην παλιά του γειτονιά στη Χαλκίδα και λίγο πριν κλείσει τα μάτια του είπε στην κόρη του: «Τώρα μπορώ να φύγω ευχαριστημένος. Νίνα πολύς τον δούλο σου, κύριε». Πέθανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 4ης Ιανουαρίου, της 29 του μηνός δηλαδή, 29 Ιανουαρίου του 1975, από κρυολόγημα που εξελίχθηκε σε πνευμονικό είδημα στο σπίτι του στα Βρυλής Χιατικής και κυδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο σε οικογενειακό τάφο. Τιμημένος με το τάγμα του Φίνικα, ο μετρημένος αυτός άνθρωπος άφησε σε όλους μας τη μεγαλύτερη του κληρονομιά, το σπάνιο ήθος του και την παρομοιώδη επαγγελματική του ευσυνειδησία. Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή του. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Γεια και χαρά σε όλους.